Good morning and welcome to... Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ενημέρωση της ΓΚΟΕ με την πρόεδρο Γκάμπι Τζίμερ και με τον Δημήτριο Παπαδημούλη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Γκάμπι θα σας μιλήσει για το Brexit και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και ο Δημήτρης θα σας μιλήσει για το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το οποίο θα καλυφθεί από απλή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και όχι από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Γκάμπι έχει το λόγο. Thank you very much. Danke. Dankeschön. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι αυτές τις μέρες οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζουν ιδιαίτερα στο Brexit. Αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουμε μια συζήτηση και θα λάβουμε και απόφαση σχετικά με το κοινό ψήφισμα για τον Brexit. Λυπούμε που πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι παρά τις εντατικές διαπραγματεύσεις με τις άλλες πολιτικές ομάδες, μέχρι αυτή τη στιγμή, και μένουν 20-25 λεπτά μέχρι το τέλος της διορίας, αποφασίσαμε να μην προσυπογράψουμε το κοινό ψήφισμα. Αν και εδώ και 2 εβδομάδες ασχολούμεθα πολύ, συμμετέχουμε ενεργά και θέλουμε με τις προτάσεις μας να έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε τις συζητήσεις. Γι' αυτό έχουμε συντάξει ένα χωριστό ψήφισμα όπου παρουσιάζουμε τις απόψεις της ομάδας μας. Θέλω όμως και εδώ να πω ότι παρά τις διάφορες επιφυλάξεις απέναντι σε ορισμένα εδάφια του κοινού ψηφίσματος, αποφάσαμε σήμερα να υπογράψουμε και να στηρίξουμε και εμείς το ψήφισμα αυτό. Ο χρόνος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας είναι λίγος, αλλά πριν από λίγα λεπτά μας ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καταθέσουμε τροπολογίες ή να ζητήσουμε χωριστή ψηφοφορία αν προσυπογράψουμε το κοινό ψήφισμα. Αν ισχύσει αυτό, τότε δεν θα προσυπογράψουμε το ψήφισμα. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί κατά την προετοιμασία του ψηφίσματος δεν είχαμε συμμετάσχει. Είχαμε εκφράσει τις βασικές μας επιφυλάξεις πριν από λίγες μέρες γραπτός και τις υποβάλαμε στους συντάκτες. Θέλαμε να γίνουν διαπραγματεύσεις, βλέπαμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προσυπογράψουμε, αλλά βέβαια και λόγω του συνομοσπονδιακού χαρακτήρα της ομάδας μας, το θέμα των χωριστών τμηματικών ψηφοφοριών και των τροπολογιών είναι πολύ σημαντικό. Εάν δηλαδή εγώ υπογράψω για λογαριασμό της ομάδας, θα πρέπει να μπορώ να δώσω την δυνατότητα να εκφραστούν και οι αντιπροσωπείες στην ομάδα μας που έχουν διαφορετική άποψη. Η βασική μας θέση για την υποστήριξη του κοινού ψηφίσματος είναι ότι θεωρούμε τις θέσεις που αναφέρονται εκεί πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα όταν αφορούν τη θέση της Ιρλανδίας και την τήρηση και το σεβασμό της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Και στις συζητήσεις στους κόλπους μας είπαμε ότι δεν θα πρέπει επουδενή να οξυνθεί η κατάσταση και να υπάρχει ένα όρατο σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτά πρέπει να μας βρουν αντίθετους. Είπαμε ότι συμμεριζόμεθα απόλυτα τη θέση ότι η κατάσταση των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των υπηκών της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διευθετηθούν στα πλαίσια της Συμφωνίας Αποχώρησης. Είπαμε ότι χρειάζεται ξεκάθαρη θέση και σαφείς διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την οικονομική δημοσιονομική επιβάρυνση. Δηλαδή, σε πολλά συμφωνούσαμε, αλλά είχαμε πρόβλημα να δεσμευτούμε από μια τέτοια συμφωνία. Και
Βέβαια, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σαν αντίδραση στον Brexit μια στρατιωτική ένωση. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Παρ' όλα αυτά, θα είχαμε προσυπογράψει το κοινό ψήφισμα αν μπορούσαμε να δώσουμε μεμονωμένες, να κάνουμε μεμονωμένες δηλώσεις. Φαίνεται όμως ότι η πρόθεση ήταν να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης η υπογραφή μας για να μην μπορούμε να κάνουμε τροπολογίες. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση όμως στην ψηφοφορία. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Εμείς εφιστούμε την προσοχή σε δύο πράγματα που βλέπουμε ως τις βασικές αντιφάσεις και το βασικό πρόβλημα. Το ένα είναι χωριστή ψηφοφορία για το σημείο Q, όχι το P, το P, το σημείο P, όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα κείμενα, έγγραφα και στρατηγικούς προσανατολισμούς για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης είχαμε ζητήσει στο σημείο 29 να γίνει μια προσθήκη, γιατί εδώ γίνεται αναφορά στο θέμα της μεταφοράς της τραπεζικής, του Οργανισμού για την Τραπεζική Ένωση και ενός άλλου οργανισμού, και ζητήσαμε να προσθεθεί με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του προσωπικού των οργανισμών. Λυπούμεθα που πρέπει αυτή τη στιγμή να διαπιστώσουμε ότι ήταν, φαίνεται, πολύ μεγάλος ο φόβος μήπως γίνουν και πολλές τροποποιήσεις στο κείμενο. Εμάς η κριτική μας στο κοινό ψήφισμα δεν έχει καμία σχέση με την κριτική που γίνεται από τις δεξιές παρατάξεις. Θα θέλαμε να είχαμε συμμετάσχει περισσότερο, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Μπορείτε να δείτε το ψήφισμά μας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η ομάδα μου, μετά από πρόσκληση Ιρλανδών βουλευτών την περασμένη εβδομάδα, πήγε σε μια διερευνητική αποστολή ένθεν και κήθεν των συνόρων Ιρλανδίας, Βόρεια Ιρλανδίας. Μιλήσαμε με πολύ κόσμο, με εκπροσώπους της οικονομίας, με αγρότες, με συνδικαλιστές. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τα σύνορα από παλιά και είχαν ζήσει οι ίδιοι πόσο εύθραυστη είναι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του Belfast, και βλέπουν με ανησυχία οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο από τον Brexit στην κατάσταση αυτή. Αυτά από τη δική μου την πλευρά και σου ξαναδίνω το λόγο εσένα. Ευχαριστούμε, Γκάμπη. Τώρα, για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, το λόγο έχει ο κύριος Παπαδημούλης. Θα μιλήσω ελληνικά τη μητρική μου γλώσσα. Φορέστε τα ακουστικά, σας παρακαλώ. Εδώ και πολλά χρόνια ο ελληνικός λαός, με τεράστιες θυσίες και με τεράστιες αλλαγές, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κόστος που προκάλεσε μια χρεοκοπημένη οικονομική και πολιτική ελίτ στην χώρα μου, την Ελλάδα, η οποία οδήγησε τη χώρα μου στη χρεοκοπία και υπέγραψε και συμφωνίες μνημονιακές που έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο ανθρώπινο και κοινωνικό πόνο. Μια ύφεση πάνω από 25%, ένα τριπλασιασμό της ανεργίας, μεγάλες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κατάργηση ουσιαστικά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η πολιτική μας ομάδα, η Ευρωομάδα της Αριστεράς, από την πρώτη στιγμή στάθηκε και στέκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τραγικές συνέπειες και να ξαναβγεί στην ανάπτυξη, μειώνοντας την ανεργία, απαλλάσσοντας τη χώρα μας από τους μνημονιακούς περιορισμούς που συνιστούν παραβίαση και νόθευση και της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Από το καλοκαίρι του 2015 και μετά, μέχρι και σήμερα, η ελληνική οικονομία, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, υπερβαίνει τους συμφωνημένους στόχους και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στην πραγματική οικονομία. Σταματήσαμε την ύφεση και οι πάντες προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια, το 2017, το 2018 και το 2019, θα είναι χρονιές ανάπτυξης.
αλλά η καθυστέρηση στην υλοποίηση της συμφωνίας και στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης κάνει ζημιά στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην ίδια την Ευρωζώνη. Σας το λέω καθαρά. Η τεχνική συμφωνία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί χτες. Γιατί καθυστερεί? Γιατί ακόμη και σύμφωνα με την Κομισιόν και με επίσημη δήλωση της Κομισιόν χθες δια του εκπροσώπου της, τέθηκαν την τελευταία στιγμή στο τραπέζι παράλογες απαιτήσεις από ορισμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και από τον γνωστό για την αιμονή του και το δογματισμό του κύριο Σόιμπλε. Θέλω να σας πω καθαρά ότι αυτή η αιμονή για παράλογες απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της κυβέρνησης της ελληνικής, και κάποιοι ακραίοι κύκλοι επιδιώκουν αναταραχή και οπισθοδρόμηση στην Ελλάδα, κάνουν ζημιά στη σταθερότητα όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας αλλά και της Ευρωζώνης για να παίξουν πολιτικά παιχνίδια. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ανόητο και ανεύθυνο σε μια στιγμή που χρειάζεται σταθερότητα και πρόοδος, και αυτό είναι το συμφέρον και των Ευρωπαίων δανειστών. Γιατί οι 27 την επομένη του Brexit πρέπει να δείξουν ότι προχωρούν ενωμένοι, γιατί η Ελλάδα φυλάτει τα ευρωπαϊκά σύνορα και έχει γειτονιά με τον παράγοντα της αστάθειας που λέγεται Ερντογάν, και γιατί ζούμε σε μια γεωπολιτική περίοδο που προστίθεται αβεβαιότητα από την εποχή Τραμπ. Περιμένω στη συζήτηση που θα γίνει σε λίγες ώρες στην Ολομέλεια η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών να πιέσει για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, και όσοι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και αίσθηση ευθύνης να καταλάβουν ότι είναι κοινό συμφέρον όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των δανειστών να προχωρήσει η υλοποίηση των συμφωνημένων και να φύγουν από το τραπέζι παράλογες απαιτήσεις. Και θα ήθελα να τελειώσω και με μία επισήμανση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό από το ρόλο αυτού που κάνει κουμάντο και ηγείται στις διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρωζώνη. Αν αυτό ήταν μια φορά λάθος όταν συνέβη, που κάποιοι έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην καρδιά της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας, και πάντως με την αντίθεση της αριστεράς, τώρα αυτό είναι δύο φορές επικίνδυνο, ιδιαίτερα στην εποχή Τραμπ. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και συζητήσεις που ξεκινάνε σε λίγες ώρες στις Βρυξέλλες μέσω του Brussels Group, θα βοηθήσουν στο να απομονωθούν παράλογες απαιτήσεις και ακραίοι κύκλοι για να προχωρήσει επιτέλους ο ελληνικός λαός σε μια έξοδο από το τούνελ της λιτότητας με ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και αλλαγές που θα ξαναφέρουν επιτέλους πρόοδο οικονομική και κοινωνική στη χώρα μου. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς είναι μια ομάδα που στέκεται δίπλα στον ελληνικό λαό όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και χαίρομαι γιατί το τελευταίο διάστημα οι φωνές υπέρ της Ελλάδας έχουν δυναμώσει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και πιστεύω και μέσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Thank you, Dimitrios. We've got a few... Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Έχουμε λίγα λεπτά για ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε μας ποιος είστε και ποιον εκπροσωπείτε. Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle και τον ελληνικό τύπο. Θα μιλήσω ελληνικά. And put the question to Mr. Και απευθύνομαι στον κύριο Παπαδημούλη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημούλη, λοιπόν, πρώτον, αν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο ή την ομάδα της αριστεράς για το ζήτημα του κύριου Ντάιζελμπλουμ, γιατί την Παρασκευή νομίζω είναι το επόμενο Eurogroup και διαρωτώ με αν όλοι θα συναντηθούν όπως πάντα, σαν να μην έχει υποθεί κάτι. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ενδεχομένως και για την κυρία Τσίμερ, με ποιον τρόπο θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών μετά το Brexit, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι στη Βρετανία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θέλουν να διασφαλίσουν ελεύθερη κυκλοφορία για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, δηλαδή τη μία από τις τέσσερις ελευθερίες, μόνο ως πακέτο για την πρόσβαση της Βρετανίας στην ενιαία αγορά, δηλαδή και τις τέσσερις ελευθερίες, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ.
Η αποδοκιμασία του κυρίου Ντάισελμπλουμ, κύριε Παπαδημητρίου, ήταν ομόφωνη χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά από όλες τις πολιτικές ομάδες και εκφράστηκε θεσμικά και από τον πρόεδρό του, τον κύριο Ταγιάννη. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ υπέπεσε σε ένα διπλό ατόπιμα. Το πρώτο, οι γνωστές προκλητικές ρατσιστικές του δηλώσεις για τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου, για τις γυναίκες και τα ποτά. Και η δεύτερη, η αθέτηση της δέσμευσής του να έρθει ως πρόεδρος του Eurogroup ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου σε μια δημόσια συνεδρίαση να ενημερώσει για το πώς πάει η υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος. Θέλω να πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα ακούσουν το ομόφωνο μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου και θα το πάρουν έμπρακτα υπόψη τους. Για τη δεύτερη ερώτηση για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταρχήν η αφετηρία μας είναι η αμοιβαιότητα, δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνονται σεβαστά όπως και τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύς εξ αρχής το είπαμε αυτό, το διευκρινίσαμε και στο ψήφισμά μας, ότι δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών δεν μπορεί να γίνουν όμοιροι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να διευκρινιστούν ευθύς εξ αρχής, αλλά όχι όπως ήθελε η Βρετανική κυβέρνηση, εκ των προτέρων, πριν δηλαδή από τις διαπραγματεύσεις αποχώρησης, γιατί ήθελαν αυτό το κομμάτι να το εξαιρέσουν από το σύνολο των διαπραγματεύσεων. Και εκεί είπαμε εμείς όχι, είναι μια θεματική, αλλά δεν θα παίξουμε το ένα σε βάρος του άλλου. Και ο κύριος Μπαρνιέ και το Συμβούλιο ζήτησαν να διευκρινιστεί ότι το θέμα αυτό δεν θα ειδωθεί ξεχωριστά, δηλαδή δικαιώματα των πολιτών και πρόσβαση στην εσωτερική αγορά πρέπει προηγουμένως να διασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση. Αυτό αναφέρεται και στο κοινό ψήφισμα, αλλά και στο ψήφισμα της δικής μας ομάδας. Ευχαριστούμε, Γκάμπη. Άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Εσείς. Αναπαντές από το Brussels Diplomatic. Μία ερώτηση για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κτηματολόγιο. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση αυτή. Πότε τελικά θα ολοκληρωθεί αυτό? Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τις γραπτές του εκθέσεις, και σας παραπέμπω σε αυτές, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση από πλευράς έντασης και έκτασης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Αυτό το έχει συνομολογήσει και ο κύριος Γιούνκερ. Σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο, σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα δεκαετιών αιώνων. Η παρούσα κυβέρνηση επιταχύνει την ολοποίηση μιας εκκρεμούσας μεταρρύθμισης που αφορά και στο κτηματολόγιο και στο περιουσιολόγιο, και θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, τα επόμενα λίγα χρόνια, θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που θεωρώ άδικο είναι να επικρίνεται μια κυβέρνηση που επιδιώκει τον δίκαιο εκδημοκρατισμό και εκμοντερνισμό της χώρας, προωθώντας μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες και αιώνες, για αυτά που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Την Ελλάδα δεν την οδήγησε στη χρεοκοπία η κυβέρνηση Τσίπρα ή η αριστερά, αλλά ένα πελατειακό σύστημα με μπόλικο αναχρονισμό, αρχαϊσμό, διαφθορά και πελατειακά στοιχεία για δεκαετίες από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγνώριζαν αυτά τα πράγματα, είχαν τα στοιχεία για την πορεία προς τη χρεοκοπία, για το έλλειμμα των μεταρρυθμίσεων, για τα πελατειακά δίκτυα, αλλά έκαναν τα στραβά μάτια και επιδιώκοντας και ωφέλη. Γιατί πολλά από τα σκάνδαλα στην Ελλάδα είναι σκάνδαλα στα οποία μετέχουν και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι περισσότερες με έδρα τη Γερμανία.
Thank you. Any more questions? Άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.